Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι σήμερα στο οποίο θέλω να σας δείξω την επιθεώρηση ενός μικρού, πολύ μικρού μελισσιού. Όπως θα γνωρίζετε, στο μελισσοκομείο μας, εκτός από τα μελίσσια που παίρνουν μπρος και αναπτύσσονται με πολύ καλή ταχύτητα, υπάρχουν και τα μελίσσια που είναι πιο πίσω. Υπάρχουν κατηγορίες τέτοιων μελισσιών. Το μελισσάκι που θα επιθεωρήσουμε σήμερα, αν θυμάμαι καλά από προηγούμενη επιθεώρηση που είχε γίνει, δεν το είχα δει και στην καλύτερη κατάσταση, δηλαδή ήταν σε φάση για να χαθεί. Οπότε σήμερα θέλω να του κάνω μία επιθεώρηση και να το δούμε μαζί και να δούμε τι χειρισμούς μπορούμε να κάνουμε για να το σώσουμε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά στα μελίσσια μου έχω κάνει μέχρι στιγμής 2 τροφοδοσίες. Δίνω πολύ μεγάλο βάρος τα μικρά μελίσσια όπως αυτό να έχουν στο πάνω μέρος γυρεόπιτα και επίσης σιρόπι. Η γυρεόπιτα που δίνουμε στα μελίσσια μας είναι τροφή που θεραπεύει και από ασθένειες όπως η νοζεμίαση και η βαρώα, και είναι η Q Extra Power από την Bee Nectar. Για να προμηθευτείτε αυτή την τροφή έχω σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε να δούμε αυτό το μελισσάκι τώρα. Εγώ έχω δώσει σιρόπι σε αυτό το μελίσσι και βλέπω ότι έχει καταναλώσει 1 κιλό περίπου. Δηλαδή για να έχει καταναλώσει ένα τόσο μικρό μελίσσι του ενός πλαισίου 1 κιλό σιρόπι, σημαίνει ότι είναι ένα πολύ καλό μελίσσι. Δηλαδή ότι η βασίλισσά του έχει όρεξη. Δεν ξέρω, αλλά το ένστικτό μου, βλέποντας από επάνω και το σιρόπι που έχει καταναλώσει και την τροφή που έχει φάει, μου δείχνει ότι αυτό το μελίσσι, αν του δώσουμε λίγη βοήθεια, αμέσως θα πάρει μπρος και μέχρι την άνοιξη θα έχουμε ένα εξαιρετικό μελίσσι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εγώ προσωπικά την προηγούμενη φορά, να ξέρετε, το κόλπο που είχα κάνει για αυτό το μελίσσι είναι να το στριμώξω στην πλευρά που χτυπάει ο ήλιος όλη μέρα και να του βάλω και ένα φενιζόλ εκεί που τελειώνει ο γόνος, ούτως ώστε να μπορέσει να τον ζεστάνει. Το μυστικό δηλαδή για αυτά τα μελίσσια είναι αυτό, να καταφέρουμε το μελίσσι να μείνει ζεστό. Λοιπόν, νομίζω βλέποντας από επάνω ότι το μελίσσι μας τα πάει εξαιρετικά. Βλέπουμε ένα μελίσσι το οποίο έχει κάνει έναν γόνο, μη σας πω μεγαλύτερο και από μεγαλύτερα μελίσσια. Βλέπουμε ότι έχει έναν γόνο σφαιρικό στο κέντρο. Μισό λεπτό να το καπνίσω για να το δείτε καλύτερα. Είναι άριστος γόνος παιδιά αυτός για ένα τόσο μικρό μελίσσι. Το φενιζόλ έκανε πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μελίσσι το οποίο έχει όρεξη να αναπτυχθεί. Δηλαδή πολύ γρήγορα θα γίνει και αυτό ένα από τα πολύ μεγάλα μελίσσια. Να ξέρετε ένα μυστικό, ότι τα μικρά μελίσσια που καθυστερούν λίγο στην ανάπτυξη πολλές φορές μας βοηθάνε, γιατί δεν σμινουργούν τότε που έχουμε τον πυρετό σμινουργίας, και όταν έρθει η ώρα για παραγωγή μελιού αυτά είναι ικανά να μας φέρουν την παραγωγή μας, τέλος πάντων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το μελίσσι φτάνει στο απόγειό του μια συγκεκριμένη περίοδο, και μερικά μελίσσια τα οποία άργησαν λιγάκι να φτάσουν και να πάρουν δεύτερο τρίτο πάτωμα, πολλές φορές το απόγειό τους είναι τότε που εμείς θέλουμε το μέλι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν τέλειο γόνο, γύρες στην άκρη, μελάκια τα οποία είναι ρευστά, που σημαίνει ότι το μελίσσι μας πήρε το σιρόπι και επέκτηνε το γόνο του, και βλέπουμε ότι την ίδια ακριβώς εικόνα με γόνο έχουμε και από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι η βασίλισσα αυτού του μελισσιού είναι εξαιρετική. Τη βλέπουμε εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι χοντρούλα η κοιλιά της, πολύ όμορφη βασίλισσα, και ψάχνει για να γεννήσει. Δεν ξέρω, αλλά όποιος βλέπει αυτές τις εικόνες, παιδιά, στο μελισσοκομείο του, πραγματικά είναι χαρούμενος. Και εγώ προσωπικά, όταν σώζω τέτοια μικρά μελισσάκια και βλέπω μετά ότι παίρνουν όλη αυτή τη φόρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το συνέστημα είναι εξαιρετικό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε στο δεύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι πλαστικό, από την Ανέλ πλαστικό. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η βασίλισσα έχει γεννήσει στο κέντρο και αυτού του πλαισίου. Έχει γεννήσει ένα πολύ καλό μήκος αυτή τη στιγμή. Πραγματικά φοβερή εικόνα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μελίσσι το οποίο πήρε τα ερεθίσματα που του δώσαμε. Και εγώ προσωπικά σήμερα, βλέποντας αυτή την κατάσταση, θα του δώσω ένα επιπλέον πλαίσιο. Πάμε να του το φέρουμε. Λοιπόν, να με πάλι. Βρήκα ένα πλαίσιο το οποίο είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο μελίσσι. Επιλέγω σκούρα πλαίσια στις αρχές της άνοιξης, όπως αυτό, το οποίο είναι κενό
και έχει πάρα πολύ χώρο για να γεννήσει η βασίλισσα και το γεγονός ότι είναι σκούρο σημαίνει ότι η βασίλισσα με το που θα το βρει θα το γεννήσει. Επιλέγω αυτά τα πλαίσια και τα πιο ανοιχτόχρωμα θα τα δώσω αργότερα στα μελίσια που η βασίλισσα τα γεννάει πιο εύκολα. Πού θα το προσθέσουμε τώρα αυτό το πλαίσιο? Απ' την άλλη πλευρά έχει λίγα μελάκια, οπότε εμείς τι κάνουμε? Την πλευρά που είναι κενή τη βάζουμε έτσι και την πλευρά που έχει τα μελάκια θα τη βάλουμε από την άλλη μεριά, θα το καθαρίσουν οι μέλισσες όταν έρθει η ώρα τους. Λοιπόν, βάζουμε το πλαίσιο εδώ. Ξέρουμε ότι το μελίσι επέλεξε αυτή την πλευρά γιατί του είχαμε το φενιζόλ και ήταν ζεστό. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Το φενιζόλ το βάζουμε ακριβώς όπως ήταν για να παραμείνει ζεστό το μελισάκι μας. Είναι λάθος να βγάζουμε τα φενιζόλα αυτή την περίοδο από τα μικρά μας μελίσια. Από τα μεγάλα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από τα μικρά πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω, παιδιά. Και το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να προσθέσουμε τις τροφές μας. Τι τροφές θα βάλουμε σε αυτό το μελίσι? Αρχικά θέλουμε σιρόπι. Καπνίζω για να φύγουν οι μέλισσες μέσα από τον τροφοδότη και να μπορέσουμε να του βάλουμε το σιρόπι του. Καπνίζω άλλη μία για να φύγουν οι μελισσούλες. Και πάω να φέρω το σιροπάκι που θα του βάλουμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, μάλλον δεν φαίνεται, αλλά το μελίσι στην είσοδο αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλή κίνηση. Βλέπω μελισσούλες πάρα πολλές με γύρι και νομίζω ότι αυτό το μελίσι θα τα πάει εξαιρετικά την επόμενη περίοδο. Εδώ έχω φέρει σιροπάκι το οποίο έχω ενισχυμένο με βιταμίνες μέσα. Έχει παραχθεί με 1 κιλό ζάχαρη, 1 λίτρο νερό. Νομίζω ότι είναι ιδανική αναλογία για αυτή την περίοδο. Οπότε βάζουμε το σιροπάκι στο μελίσι μας, το οποίο είναι μετρημένο περίπου 1 κιλό 1,5, κάπου εκεί θα είναι. Το βάζουμε σιγά σιγά για να ανεβαίνει η στάθμη και να μην πνιγούν οι μελισσούλες που έχουμε μέσα. Εγώ προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ. Άμα δω πνιγμένες μέλισσες μέσα σε σιρόπι, νιώθω τύψεις. Δηλαδή το θεωρώ δικό μου φταίξιμο το να πνιγούν οι μέλισσες μέσα σε τροφοδότη, οπότε το προσέχω πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τώρα τα φενιζολάκια στη σειρά για να μην πνίγονται οι μέλισσες όπως έχουμε πει. Λοιπόν, και το μελίσι μας τώρα είναι 3 πλαίσια. Έχετε περιέργεια τώρα, θα το γεννήσει αυτό το πλαίσιο ή δεν θα το γεννήσει η βασίλισσα? Σας λέω με σιγουριά 100% ότι το μελίσι αυτό μέσα σε 2 μέρες από σήμερα θα το έχει γεννήσει σχεδόν ολόκληρο. Η βασίλισσα δηλαδή θα δώσει όλη της τη δύναμη για να το γεννήσει. Να ξέρετε ότι η βασίλισσα μόλις θα το βρει το πλαίσιο θα νομίζει ότι οι μέλισσες της άνοιξαν το χώρο. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε την τροφή του μελισσιού. Ο γόνος από ό,τι θυμάμαι ήταν προς εδώ, οπότε θα του προσθέσω την καινούργια τροφή εκεί επάνω από το γόνο. Ο γόνος, να ξέρετε, ζεσταίνει την τροφή, την μαλακώνει και βοηθάει και τις μέλισσες να την παίρνουν κατευθείαν. Και βάζουμε και τη δεύτερη τροφή που ίσα που έχει μείνει λίγο. Φαίνεται στο βίντεο ότι έχει μείνει λίγο περισσότερο, αλλά την έχουν φάει στο 100 μέρος, είναι σχεδόν κενό. Οπότε προσθέσαμε κι άλλο 1 κιλό. Το συγκεκριμένο μελίσι νομίζω ότι θα γίνει παραγωγικό φέτος. Και αυτό που ήθελα να σας δείξω στο σημερινό βιντεάκι είναι ότι μελίσια τα οποία είναι μικρά και έχουν τόσο μεγάλο γόνο και σφαιρικό, είναι καθαρό το δείγμα ότι αυτά τα μελίσια θα τα πάνε εξαιρετικά. Σε άλλο βιντεάκι θέλω να σας δείξω μελίσια που είναι με τέτοιο πληθυσμό αλλά δεν έχουν καλό γόνο, που σημαίνει ότι χρειάζονται αντικατάσταση οι βασίλισσές τους. Αλλά το μυστικό το δικό μου είναι ότι οι βασίλισσες οι οποίες δεν είναι καλές και δεν έχουν καλούς γόνους, εγώ τα βοηθάω και αυτά τα μελίσια και μόλις έρθει η άνοιξη τα πολλαπλασιάζω, δηλαδή φτιάχνω παραφιάδες και τις βασίλισσές τους τις σκοτώνω. Δεν αξίζει να μένουν στην παραγωγή τέτοιες βασίλισσες. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, παιδιά. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μικρό και ωραίο βιντεάκι με μικρές συμβουλές για τους νέους μελισσοκόμους. Αυτό ήταν, παιδιά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Πατήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Και να ξέρετε ότι οι καλύτερες μέρες πλησιάζουν. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.